Συνεχίζω με τα καθίσματα. Ο ευσχήμων Ιωσήφ από του ξύλου καθέλων το άχραντον σου σώμα. Συνδόνη καθαρά η νήσας και αρώμαση εν μνήματι κενό κυδεύσας απέθετο αλλά τριμέρος ανέστης Κύριε παρέχον το κόσμο το μέγα έλεο. Τες μυροφόρης γυναίξη παρά το μνήμα επίστας ο άγγελος ευώαν. Τα μοίρα της νύτης υπάρχει αρμόδια, Χριστός δε διαφθόρας εδείχθη αλλότριος. Αλλά κραυγάσατε ανέστη ο Κύριος, παρέχον το κόσμο το μέγα εμέλεος. Υπέρ δε δοξασμένη υπάρχεις Θεότο και παρθένε υμνούμενσε. Δια γαρ του σταυρού του Υιού σου κατευλήθη ο Άδης και ο θάνατος τέθηκε. Νεκροθέντες ανέστημεν και ζωής ηξιώθημεν. Τον παράδεισον ελάβομεν την αρχαίαν απόλαυση. Δύο ευχαριστούντες δοξολογούμεν ως κρατέων Χριστών των Θεών ημών και μόνον πολυέλεων. Μετά την ευκαιρία στοιχολογία. Των λίθων του μνήματος σφαγιστήν εμή κολλήσας, την πέτραν της πίστεως, Ανάστας παρές και σπάσει, Κύριε δόξασι. Των μαθητών σου ο χώρος ειν μυροφόρης γυναίξην αγάλετε συμφώνος. Κοινήν γαρ εορτήν συναυτής εορτάζομεν εις δόξαν και τιμήν της εις Αναστάσεως και δι' αυτόν φιλάνθρωπε Κύριε το λαό σου παράσχου το μέγα έλεος. Υπερευλογημένη υπάρχεις Θεότο και παρθένε υμνούμενσε. Δια γαρ του εξού σαρκωθέντος ο Άδης ηχμαλώτιστε, ο Άδαμ ανακέκλητε. Η κατάρα νεκρότε, η Εύα ηλευθέρωτε. Ο θάνατος τε θανάτωτε και ημείς τε ζωοποιήθημε. Δύο ανυμνούντες βόμεν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών ο ούτως ευδοκίσας δόξασι.